Καλημέρα φίλοι. Θα κάνουμε τώρα στην εποχή που ζούμε με τόσα προβλήματα ένα μικρό σχόλιο, πολύ γενικό, που θα σας βάλει σε απορίες όλους, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε γνώμη για τα παράξενα που συμβαίνουν και τα δυσίωνα. Λοιπόν, για το μέσο άνθρωπο, η ιδέα των απείρων συμπάντων είναι κάτι που σαν, πώς το λένε, μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Όμως, για τους επιστήμονες, που δεν ήταν δύο μόνο, ήταν πάνω από δύο, ήταν τουλάχιστον τρεις. Είναι η περίπτωση του τρίτου προσώπου, έτσι. Ο Μάνος Δανέζης συζητούσε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Πώς έχουμε όλοι αποφασίσει ότι το καθιερωμένο μοντέλο είναι η μεγάλη έκρηξη και πώς οι γαλαξίες όλοι τρέχουν πακέτο και κάποια στιγμή, επειδή η μεγίστη ταχύτητα είναι η ταχύτητα του φωτός, θα συγκεντρωθούν γύρω από σε κάτι που θα μοιάζει με μαύρη τρύπα. Εκεί λοιπόν θα γίνεται, η μάζα θα γίνει πάρα πολύ πυκνή και θα γίνεται η ζρόφηση της ενέργειας. Όλη αυτή η ενέργεια όμως, της μαύρης οπής, θα βγει από μια άσπρη οπή και θα προκύψει ένα άλλο σύμπαν. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί, μεταξύ ένα συνδόστανο Ισμαήλ Σαρίφ και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι είπαν ότι αυτό γίνεται πάπυρο και μάλιστα δεν υπάρχει ένα, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το Multi Universe. Τώρα, ας πούμε ότι είναι τρεις επιστήμονες και συζητάνε και τσακώνονται και λέει ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο. Και ένας του λέει, πετάγεται ένας άσχετος και του λέει, τι σκάτε λέει για τα... Το θέμα είναι ότι βολευόμαστε με αυτό το σύμπαν που έχουμε, έχουμε τόσα προβλήματα, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι. Ο επιστήμονας είναι φτιαγμένος να ψάχνει πάντοτε. Αυτό είναι η φύση του ανθρώπου. Τώρα, λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε μια ερώτηση. Είναι οι άνθρωποι τα μόνα ενσυνείδητα πλάσματα στη γη? Όχι, θα μπορούν να πούν άλλοι. Βρε, είσαι με τα καλά σου, λέει ο άλλος. Σκέπτεται η γάτα και ο σκύλος όπως σκέπτεται ο άνθρωπος. Και ο τρίτος και ο τέταρτος. Θα πει, δεν ξέρουμε αν σκέπτονται. Ναι, αλλά εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μια στερεότυπη ζωή, ότι είναι μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, άρα το ότι η μόνη νοήμονα ζωή επάνω στη γη είναι ο άνθρωπος, έχει αντικειμενικότητα γιατί υπάρχει η τρίτη άποψη. Θα σας πω τώρα ένα άλλο θέμα. Όταν έγινε η έκρηξη στη Χειροσίμα, μετά την έκρηξη, αφού καθάρισαν, ας πούμε, πέρασε καιρός, ανακάλυψαν ότι, καλά, υπήρχε διάχυτη ραδιενέργεια, ανακάλυψαν κάποιο πέτρωμα που λέγεται Τρινιτίτης και μάλιστα αυτό οι γεωλόγοι το ήξεραν. Τώρα είναι μια παρέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας είναι άσχετος, ας πούμε, οι άλλοι είναι γεωλόγοι. Λέει λοιπόν ένας από τους γεωλόγους, α, μόλις σταματάει βλέπει εδώ, κάντε πίσω, μην τα αγγίξετε, θα φωνάξουμε συνεργείο να το μαζέψει. Είναι επικίνδυνο. Ο άλλος λέει, τι είναι αυτό, ναι. Α, του λένε, φύγε από εκεί. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις γνώμες υπέρ της άποψης ότι είναι τρινιτή της και ότι αυτός που θα πάει να το πιάσει κάτι θα πάθει. Θα πρέπει να είναι κουτός αυτό βέβαια για να μην ακούσει την άποψή του. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση που είναι τελείως αντικειμενική. Είναι τρινιτή της και είναι επικίνδυνος.
Να πάρουμε τώρα κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο άσχετο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάπως έτσι πολύ παραστατικό. Μπορεί ο Ρέμπραντς να δείξει μια προσωπογραφία και να πει ορίστε αυτή εδώ στην εποχή του. Είναι η προσωπογραφία μου. Και πράγματι αυτό είναι αντικειμενικό. Ο Αϊνστάιν όμως δεν μπορεί να δείξει τον τύπο εμ σε τετράγωνο και να πει ότι αυτή είναι η σχετικότητά μου, διότι αυτό έχει περάσει στην επιστήμη, το έχουν αποδεχθεί όλοι και είναι μία κοινώς αποδεκτή μεγάλη αλήθεια το χωροχρονικό συνεχές. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά, γιατί αυτό το σχόλιο με τα τόσα που μας απασχολούν είναι απλό για να σας βάλω να κάνετε σκέψεις, να σκέπτεστε, να μάθετε να σκέπτεστε σωστά. Αν υποθέσουμε ότι είναι σαν ένα θρακοριχείο, τέσσερις εργάτες, και αν λέει ένας ανακάλυψε ένα καινούριο πέτρωμα, έρχεται ένας δίπλα του, λέει, να λέει κάτι, αυτό μοιάζει, λέει, με άνθρακα, λέει, μια μορφή άνθρακα. Όχι, λέει, δεν είναι ακριβώς. Άμα πλησιάσει δεύτερος, εν πάση περιπτώσει, αν μαζευτούν πάνω από τρεις, πέρασε, είναι σωστό, είναι ένα καινούριο πέτρωμα. Έχει γίνει μια ανακάλυψη καινούρια, επιστημονική. Λοιπόν, όλα αυτά λέγονται για να καθιερώσουν την έννοια της αντικειμενικότητας. Ότι αντικειμενικό είναι αυτό στο οποίο πρέπει να υπάρχει η τρίτη γνώμη τουλάχιστον του ειδικού για να το επικυρώσει. Δεν θα πω περισσότερα γιατί είμαι πραγματικά λυπημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν πάνω στη γη. Έθεσα απλώς αυτά τα ερωτήματα, τα απλοϊκά, τα οποία όμως είναι σημαντικά για να ίσως βοηθήσουν κάποιους να δούνε τι συμβαίνει. Και έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.